στην συνεχή υποβάθμιση του συστήματος υγείας, που κρατάει τους μισθούς μας καθυλωμένους με περικοπές πάνω από τα 50% την τελευταία 15 ετία. Να πούμε να φτάνει πια σε συνεχή υποστελέχωση του συστήματος υγείας, μιας και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 2013 εργάζονται 30.000 λιγότεροι μόνιμοι υγειονομικοί στο σύστημα υγείας, γεγονός που εξωθήτουσαν απομείναντες ή να εργάζονται με συμβάσεις ομοιρίας, ελαστικές συμβάσεις με ημερομηνία λήξης ή σε εξοδοτικά ωράρια υπερεφημέρευση ή μετατρέποντας σε μετακινούμενες νομάδες από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, νομό σε νομό για να καλύπτουν τα δυσθεώρητα αυτά κενά. Και αυτό οδηγεί σε διόγκωση του κύματος παραίτησης γιατρών από το ΕΣΥ ή φυγής νέων γιατρών στο εξωτερικό, που αντί για πραγματική εκπαίδευση σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες, μετατρέπονται σε αναλώσιμα υλικά. Μαζευόμαστε σήμερα να πούμε ένα ως εδώ στη συνεχή εμπορευματοποίηση του συστήματος υγείας, που έχει μετατρέψει τους ασθενείς σε πελάτες υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι καλούνται να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη ή να περιμένουν πολύμηνες αναμονές για ένα χειρουργείο, μια απεικονιστική διαγνωστική εξέταση, ορθώντας ως τα νύχια του ιδιωτικού τομέα υγείας, ο οποίος από την πανδημία και μετά βλέπει τα κέρδη του να αυξάνονται. Καλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους υγειονομικούς που είναι έντιμοι και δεν κοιτάνε τον ασθενή στην τσέπη, καλούμε όλο το λαό της Αχαΐας να διαδηλώσει μαζί μας σήμερα για την υγεία που δικαιούμαστε, για δημόσια δωρεάν υγεία, η οποία πραγματικά δεν θα σκοντάφτει σε κανένα μαξιλάρι δημοσιονομικής πειθαρχίας την ίδια στιγμή που δίνουμε 7 δισευρώ για πολεμικές δαπάνες για να μαγκελεύουμε τους λαούς. Απαιτούμε εδώ και τώρα γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την υγεία, αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, μαζικές ταυτόχρονες προσλήψεις προσωπικού με κατεπίγουσες διαδικασίες και έλεγχο μόνο τυπικών προσόντων σε όλες τις κενές θέσεις πανελλαδικά για το προσλευτικό προσωπικό και λοιπόν παρακλήτου προσωπικού, η γενναία αύξηση μισθολογική, διπλασιασμό των μισθών, διπλασιασμό των εφημεριών. Και καλούμε αύριο στην πανελλαδική συγκέντρωση του Υπουργείου Υγείας 30 του μηνός στο Υπουργείο Υγείας. Είμαστε πάσχοντες από μεσογειακή ανεμία που μεταγγίζονται από τη δεκαετία του 80 στη μονάδα μεσογειακής ανεμίας του νοσοκομείου του Ρίου. Στηρίζουμε απόλυτα τον αγώνα των υγειονομικών για αναβάθμιση του ΕΣΥ, γιατί το πρόβλημα το ζούμε στο πετσί μας, δεν είναι καινούριο. Έφτασε όμως ο κόμπος στο φταίνει πλέον, γίνονται μεταγγίσεις χωρίς γιατρούς. Γιατί έχουν φύγει λόγω συνταξιοδότησης και ο διευθυντής. Έχουμε πάρα πολλές πλέον ελλείψεις, δεν μπορούν να βγουν οι εφημερίες των γιατρών. Μεταγγίζομαι και εγώ στη μονάδα μεσογειακής ανεμίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Μεταγγιζόμαστε χωρίς την παρουσία γιατρού. Κάποιες μέρες, πλην τρίτης και πέμπτης, οι γιατροί μας έχουν συνταξιοδοτηθεί, δεν έχουν έρθει νέοι γιατροί. Χρειαζόμαστε 3 αιματολόγους, όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων μεσογειακής ανεμίας. Είμαστε εδώ γιατί το 2023 δεν μπορεί τα νοσοκομεία μας και ο λαός μας να μην έχει αυτά που πρέπει. Δεν μπορεί να υπάρχουν ομάδες οι οποίες να στερούνται τους γιατρούς τους και πρέπει να αγωνιστούμε για να έχουμε αυτό το οποίο είναι το αυτονόητο. Δεν μπορεί να μας λείπουν οι γιατροί από ειδικότητες κρίσιμες, να μην είναι στελεχωμένα τα νοσοκομεία και αυτός ο αγώνας δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, αυτούς που έχουν άμεσο επαφή με τα νοσοκομεία, αλλά όλους μας, και πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να ανατραπούν όλα αυτά τα οποία ζούμε. Στηρίζει τον αγώνα και την 47η απεργία των γιατρών του Δημοσίου Νοσοκομείου. Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα που δίνει, έτσι ώστε να παραμείνουν η υγεία καθολικά δημόσια δωρεάν για όλο το λαό. Οι αγώνες που δίνουν, γι' αυτό οι γιατροί είναι και δικοί μας αγώνες, οι αγώνες του λαού.